χρόνια πολλά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Με υγεία και προκοπή. Του να πάρει αδιάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγά σπανά θεμάσαι. Κυρίες μου και κύριοι καλησπέρα σας και χαρούμενο το 1963... Το 2021, συγγνώμη. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου που αποφάσισε να κάνει ανασχηματισμό με ακριβώς τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τον έκανε η κυβέρνηση. Πώς? Θα σας δείξω αμέσως. Άλλαξε ο Νικολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και λιγάκι πιο ακροδεξιός, αλλά μην το κάνουμε θέμα, μην χαλάμε τις καρδιές μας μέρα που είναι. Μα ο Βορύδης, ο Τσακουράτος Ζιγ Χάιλ των εξαρχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μα είναι σαν να βάζεις τον Ηρώδη να κάνει babysitting στον. Jesus! Ταυτόχρονα η πετυχεσά που βάλανε για υπουργάρα παιδείας και η εξίσου πετυχεσά που βάλανε για υπουργάρα πολιτισμού παραμένουν βιδωμένες στις θέσεις τους με την κεραμαίο να ανακοινώνει χωρίς καν να κοκκινίζει ότι η κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων στις 11 Ιανουαρίου. Τι εννοείτε, μειώσατε τον αριθμό ατόμων ανά τάξη? Όχι. Α, προσλάβατε περισσότερους αναπληρωτές. Έχεις και χιούμορ. Κατάλαβα. Θα εμβολιαστούν πρώτα οι ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών και κατόπιν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Όχι. Απογρεύσαμε το κούρεμα, το ψάρεμα και το click away. Α. Σε άλλο εντελώς κλίμα, χωρίς την πανοκρουσίες, δηλαδή με καμιά δεκαριά κάμερες και καμιά σαρανταριά μπράβους, επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ταβέρνα Ο Κρητικός, στο Κερατσίνι, που μοιράζει εδώ και χρόνια δωρεάν φαγητό σε άπορους που δεν έχουν να φάνε. Κάτι που θα ήταν βαθύτατα συγκινητικό, αν ο ίδιος και όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργάδες πριν από αυτόν δεν ήταν ακριβώς ο λόγος για τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Τέλος, σε ένα μπαρ του τροχόσπιτο κατέφθασαν τα δείγματα εμβολίων της Ελλάδας, καθώς από τις 700.000 δόσεις που είχε υποσχεθεί το δυνατό και λειτουργικό μας κράτος, εξασφαλίσαμε τον τιτάνιο αριθμό των... 9.000. Ικανοποιημένος δηλώνει με το ροζ τροχόσπιτο ο Τζον Τζον, ο Κεν και η Μπίμπι Μπό. Αν δεν ξέρεις ποια είναι η Μπίμπι Μπό, κλείσε την τηλεόραση και πήγαινε γρήγορα να πιείς το γαλατάκι σου. Εν τω μεταξύ, κάθομαι και τους βλέπω να προσπαθούν να κάνουν διάλογο. Πασοκούλιδες, κουκουεδούλιδες, νεοδημοκρατούλιδες, σιριζούλιδες και λέω αυτό δεν είναι βουλή κύριε πρόεδρε, αυτό είναι το Ανίτα Κίτα! Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ!